Το πρώτο θέμα μας είναι η λήψη απόφαση σχετικά με την αναστολή ή μη τη λειτουργία των παιδικών τραπών άλλων κοροϊών και κερκίνων. Η συγκριτή είναι ο πρόεδρο του νομικού προσώπου πρώην εκαγωγή, ο κ. Γκόκα Θεόδωρο. Έχει το λόγο. Να σα καλησπέρισω όλου και όλε, του δημοτικού συμβούλου, του πολίτε των άλλων κοροϊών και γύρω των γύρω κοριών τη Κερκίνη. Θα ήθελα λίγη ησυχία να υπάρχει, να με ακούσετε λίγο. Εφόσον τελειώσω, μετά θα δώσω το λόγο και στην προϊσταμένη τη πρώην εισαγωγή. Να αναφερθεί λίγα πράγματα η ίδια και μετά θα τοποθετηθείτε όσοι θέλετε. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα. Είναι λεπτό. Είναι παιδική σταθμή. Είναι ευρετική σταθμή. Είναι πολύ λεπτό θέμα. Σε αυτή την αίθουσα όμως ήρθαμε πολλές φορές και πήραμε αποφάσεις για πολλούς παιδικούς σταθμούς. Ξεκινώντας Βυρώνια, Μεγαλοχώρη, Γόνιμο, Βαρβακόφυτο, Χαροπό, Στριμονοχώρη, Άγκιστρο. Όλα αυτά πήραν αναστολές σε αυτή την αίθουσα εδώ μέσα τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια ξαναήρθαν σε λειτουργία. Το Γόνιμο Μεγαλοχώρη, ξαναπήγαν σε αναστολή πάλι. Το Άγκιστρο μπήκε σε λειτουργία, ξαναπήγε σε αναστολή. Κανένα δεν έκλεισε όλα τα χρόνια. Αυτά που ακούμε όλες τις μέρες εδώ πέρα κλείνουνε, δεν κλείνουμε ποτέ. Λειτουργούμε. Γι' αυτό βάζουμε τη λέξη αναστολή για να μπορούμε ξανά να λειτουργήσουμε. Όταν έχουμε παιδιά. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείτε, έχουμε μείωση κάθε χρόνο τουλάχιστον 10% από παιδιά. Από μωρά. Και πέρυσι με τον νέο νόμο μας πήρανε τον 4,5 ετών, οπότε λιγοστέψαμε κι άλλο. Οι παιδικοί σταθμοί, κυρίες και κύριοι, λειτουργούν πάντα με έναν αριθμό μεγάλο. Με μικρό αριθμό δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί? Γιατί πρώτον είναι όλα μέσω ΕΣΠΑ. Λειτουργούν και χωρίς ΕΣΠΑ. Εμείς λειτουργούμε όμως μέσω ΕΣΠΑ. Περιμένουμε τα βάουτζερ. Γι' αυτό και κατεπήγον βάλαμε αυτό το μήνα να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε την απόφαση αυτή, την αναστολή των δύο παιδικών σταθμών άνω κοροϊών και κάτω κοροϊών και Κερκίνη. Κάναμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο πριν 2 χρόνια και πήραμε μια απόφαση, Διοικητικό Συμβούλιο πάντα ομόφωνα. Πήραμε μια απόφαση και τότε για αναστολή άλλων κοροϊών και Κερκίνη. Πάλι στην αίθουσα αυτήν εδώ πέρα. Και τότε δόθηκε για ένα χρόνο αναστολή. Εμείς λειτουργήσαμε 2 χρόνια. Με 1000 ζόρια λειτουργήσαμε. Σήμερα όμως που πήραμε την απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνη πάλι, για την αναστολή των 2 παιδικών σταθμών. Γιατί? Και μοιράσαμε και κοιτάξαμε γύρω-γύρω όλα τα κουριά, τις αποστάσεις, τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Είναι δύσκολες αποφάσεις αυτές για τα μικρά παιδιά. Αλλά όταν δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις, όποιες και να είναι αυτές. Είδαμε ότι στα άνω κορόια έχουμε 3 παιδάκια, ένα με βάουτζερ και 2 χωρίς βάουτζερ. Στα κάτω κορόγια έχουμε 5 παιδάκια, θα με αφήσετε να τελειώσω και μετά θα απαντήσετε όλοι. Στα κάτω κορόγια 5 παιδάκια με βάουτζερ. Και η Καστανούσα έχει 2 παιδάκια με βάουτζερ. Να πάμε στην Κερκίνη. Η Κερκίνη έχει 5 παιδάκια με βάουτζερ, ένα στο Νεοχώρι και ένα στο Σταυροδρόμι. Και ένα στην Κερκίνη χωρίς βάουτζερ. Θα στα αναλύω όλα για να ξέρετε και να βλέπετε πώς είναι.
Αυτά είναι και γι' αυτό φτάσαμε εδώ πέρα στην αναστολή. Ροδόπουλη. Η Ροδόπουλη έχει. Δεν πήγα στη Ροδόπουλη ακόμη. Θα πάμε και πέρα. Πείτε το χρόνο. Θα πάμε και στη Ροδόπουλη. Δεν πήγα ακόμη να σας αναφέρω εδώ πρώτα. Παρακαλώ τους ακροτές. Θα μ' αφήσετε λίγο να τελειώσω. Να ολοκληρώσει ο συνάδελφος και τη συνέχεια. Και μετά θα απαντήσετε όλοι. Στη συνέχεια με όλα αυτά που είδαμε, την απόφαση αυτή, πήραμε μια γενναία απόφαση μετά από πολλά χρόνια που δεν σκέφτηκε κανένας, που έλειπε από την περιοχή την ενότητα της Κυρκίνης της Ροδόπουλης ένας βρεφικός σταθμός. Σήμερα κύριοι είναι έτοιμο με 12 βρέφη σε λειτουργία και 12 παιδάκια στον παιδικό στη Ροδόπουλη. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση αυτή και την αναστολή άλλων πορείων και Κυρκίνης για να λειτουργήσουμε ένα πρωτότυπο, ένα μεγάλο παιδικό σταθμό με βρεφικό σταθμό, με όλα τα απαραίτητα, με αίθουσες μεγάλες, με ένα προάβλιο χώρο που θα μπορούν τα παιδιά, που θα λειτουργήσουμε και μια παιδική χαρά έξω, να μπορούν να παίζουν ελεύθερα και όχι να είναι μειωμένα τα παιδιά, 5 παιδάκια και 3 και 8 και να κλαίνε και να μην έχουν να τελειώσουν λίγο. Μα συγκίνησε η νοσία είναι και θα περιμένει να ακούσετε όλη την ουσία. Επειδή έχω ακούσει πολλά, δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν απαντήσω στην ουσία. Παρακαλώ, έχετε την υπομονή, ακούστε. Αναφέρω την προηγούμενη απόφαση που είχαμε πάρει πριν 2 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχείς μειώσεις των εγγράφων λιπιών στους παιδικούς σταθμούς. Από στοιχεία της υπηρεσίας έρευνα. Επισκέψεις που έχουν κάνει κατά καιρούς προκύπτει ότι η μειωμένη ζήτηση εστιάζεται στους περιφερειακούς σταθμούς και ειδικότερα στις μονάδες των πρώην Δήμων Κυρκίνης. Όπως όλοι ξέρετε, οι παιδικοί σταθμοί που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Το οποίο πρόγραμμα είναι ο βασικός χρηματοδότης του νομικού προσώπου. Για να ενταχθούν οι μητέρες στη δράση θα πρέπει να πληρούν τις κάποιες προϋποθέσεις. Κάρτα ανεργίας αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα. Αυτοαπασχολούμενες μισθωτές. Δυστυχώς, στην περιφέρεια του Δήμου μας οι μητέρες δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας. Δυσκολία ανανέωσης, άγνοια διαδικασίας. Απασχολούνται ίσως στον πρωτογενή τομέα, αλλά η πλειοψηφία αυτών είναι ασφαλισμένες στον σύζυγο. Ο αριθμός των απασχολούμενων μητερών είναι πολύ περιορισμένος. Υπάρχει υπογεννητικότητας και τέλος αυξανόμενο κύμα μετανάστευσης. Στα δίδακτρα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30 ευρώ το μήνα. Στο σιδηρόκαστρο είναι 60 ευρώ στο παιδικό τμήμα και 90 στο βρεφικό σταθμό. Και δεν είναι κίνητρο για κινητοποίηση εγγραφής στο ΕΣΠΑ. Αποτέλεσμα, οι συνεχείς μειώσεις των εγγράφων του παιδικού σταθμού στην περιοχή λειτουργών πολύ μικρών αριθμών υπηρών εντός και εκτός του ΕΣΠΑ. Αντίθετα, στους παιδικούς σταθμούς, στην έδρα του Δήμου υπάρχει πάντα αυξημένη ζήτηση, την οποία οι περισσότερες φορές αδυνατούμε να καλύψουμε λόγω έλλειψης προσωπικού. Η νέα πρόθεση εκπαιδευτικού και βρεφικού προσωπικού είναι αδύνατη λόγω οικονομικής στενότητας. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Μία απόλυση αντιμετωπίζεται καθημερινά ο καθένας στο τομέα και στην περιοχή του. Προβλήματα. Δεν υπάρχει εσωτερική καταλογή των αριθμών των νηπίων. Αντίστοιχα, σε κάθε παιδαγωγό, βάσει τον πρώτο κανονισμό, αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν 10 παιδιά ανά παιδαγωγό και ανά παιδικό σταθμό.
στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης και 20 παιδιά αναπαιδαγωγό στο κέντρο της αυξημένης τάσης. Το δεμβρητικό τμήμα σε Δοκάστρο φιλοξενεί 18 βρέφη, έχοντας σε αναμονή άλλες 10 αιτήσεις, στις οποίες δεν μπορεί να προφήσει. Για την έφημη λειτουργία του παιδικού σταθμού, παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και αυξημένη δυνατότητα μεγαλύτερων αριθμό δημοτών του δημοτικού σταθμού, αποφαίνεται τελικό κλπ. Ζήτηση στο Δήμο Ελευθερία. Αυτά έγιναν πριν 2 χρόνια. Αυτά γίνανε πριν 2 χρόνια. Λίγο περιμένετε να πάμε στο σήμερα. Θα περιμένετε και θα κάνουμε υπομονή. Δεν φεύγω εδώ, θα μας φάτε το χρόνο. Ολοκληρώνεται, κύριε συνάδελφε, για να πάρει εξωτερία από την η αποστολή των εγγράφων των οφειλούμενων προγραμμάτων εναρμόνισης και κοινωνικής επαγγελματικής ζωής της ΕΕΤΑ για κάθε παιδικό βρεφικό σταθμό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 2/9/2019. Γι' αυτό και φέραμε το μήνα αυτό να γίνουν όλα. Οι παραπάνω γραφές θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι παιδικοί βρεφικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν για τη νέα περίοδο, για να πληρωθούν οι εγγραφές. Και για τον λόγο αυτό η λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα είναι αναγκαία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής μειώσεις των εγγράφων, παιδιών βρέφων. Και ειδικότερα μέσω ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση των εσόδων. Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα επιχορήγησης και τροφία από 400.000 την περίοδο 2013-2014 έχουν μειωθεί στο ποσό των 311.000. Για την περίοδο 2018-2019, ενώ για την περίοδο 2019-2020 προβλέπεται πτώση των εισόδων κάτω από 300.000. Έχοντας υπόψη τα στοιχεία της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οποία τα συνολικά ετήσια έξοδα λειτουργίας των παιδικών βρεφικών σταθμών στα ΚΔΑΤ ανέρχονται στο ποσό των 366.000. Με στο δοσία 227.000, λοιπά έξοδα 139.000, αντιλαμβάνεστε ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας γίνεται προβληματική. Το νομικό πρόσωπο χρόνια και αγωγή στο Δήμο Συνδικής επεξεργάστηκε διάφορα σχέδια για την αντιμετώπιση του προβλήματος και κατέληξε σε προτάσεις τόσο για τη μείωση των δαπανών όσο και για την αύξηση των εισόδων. Συγκεκριμένα, για την αύξηση των εισόδων προτείνεται η λειτουργία βρεφικού τμήματος στο κτίριο του παιδικού σταθμού Ροδόπουλη. Η ενέργεια αυτή θα έχει αυξήσει τα έσοδα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αιτήσεις της ΕΕΤΑ κατά 35.000 τουλάχιστον. Και παράλληλα θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της περιοχής στο πρώην Δήμο και εκείνης. Δεν τελείωσε, περιμένετε. Παγιοαιτημή προτείνεται αναστολή των παιδικών σταθμών. Αυτό είναι το παγιο αίτημα. Εντεγραμμένα 8 στο ΕΣΠΑ και ένα εκτός ΕΣΠΑ. Τις Κερκίνες εντεγραμμένα 7 στο ΕΣΠΑ και 2 εκτός ΕΣΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσουμε 22.000 που αφορούν διάφορες δαπάνες. Κάψιμα τελείωσε. Τρόφιμα, παροχές τρίτων κλπ. Θα εξοικονομήσουμε προσωπικό για την λειτουργία βρεφικού σταθμού στη Ροδόπουλη. Για τη δημιουργία μιας μονάδας τηλεφωνημένης από όλες τις ειδικότητες που προβλέπεται από το πρώτο κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών σε ένα χώρο με την κατάλληλη υποδομή. Με αποτέλεσμα κάντε λίγη ησυχία. Για να δείτε ότι αυτή η ησυχία δεν θα αποφάσει. Επειδή δεν τελειώσαμε ακόμη. Ένα λεπτό. Θα πάρει το λόγο και η προϊστά.
Σταμένη. Όχι, όχι, όχι. Θέλουμε να απαντήσεις πάνω σε αυτά που είπες. Θα απαντήσετε. Όχι εγώ τώρα. Ποιος ήταν το πάγιο αίτημα? Το πάγιο αίτημα ποιος ήταν? Ονομαστικά, όχι αόριστα. Ποιοι είχαν αυτό το πάγιο αίτημα?